στο σύνολο της Ευρώπης απασχολεί ιδιαίτερα τι γίνεται με τους αλλαγούς μαθητές. Τι γίνεται με τα παιδιά δηλαδή που έχουν ένα ιδιαίτερο χάρισμα σε ένα άθλημα, πώς αντιμετωπίζουν το σχολείο, πώς αντιμετωπίζουν την επόμενη μέρα, αν πάνε καλά ή αν δεν πάνε καλά και σε κάθε περίπτωση τι γίνεται μετά το τέλος της αθλητικής σου καριέρας. Με προσπάθειες σαν και αυτή που θα έπρεπε ενδεχόμενα να γίνονται ηγετικά υπό την αιγίδα του κράτους. Δυστυχώς όλα αυτά δεν γίνονται όταν υπήρχαν δηλαδή χρήματα. Αλλά θα πρέπει να τα δούμε και να τα σχεδιάσουμε. Με πρωτοβουλίες που σαν και αυτήν και με τέτοιο σχεδιασμό καταφέρνεις και παρέχεις τη δυνατότητα να εξελίξουν το ταλέντο του στο άθλημα και τους δίνεις δυνατότητα να εξελιχθούν σαν άνθρωποι μέσα από σχολή και σχολική δραστηριότητα. Τους δίνεις λοιπόν δυνατότητα και στους δύο τομείς της ζωής, ένα το προσωπικό που είναι το ταλέντο στον αθλητισμό και το δεύτερο που είναι η εκπαίδευση, τους δίνεις δυνατότητα να μην χάσουν τίποτα από τα δύο. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό ο τρόπος που γίνεται, γιατί δεν γίνεται με σκοπό το κέρδος. Χωρίς να δαιμονοποιούμε το κέρδος. Χωρίς να λέμε το κέρδος είναι κακό. Όταν γίνεται όλο αυτό χωρίς σκοπό και πραγματοποίητα, το κέρδος είναι ακόμα πιο σημαντικό. Και όπως είπα και μέσα